όταν η μητέρα μου κρατούσε το μαγαζί και ο πατέρας μου ταξίδευε έξω, χιλιόμετρα μακριά, για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε καλά. Και είχα την αδερφή μου σπίτι, η οποία ήταν τρομερή φαγανού, το αδερφάκι μου. Οπότε έπρεπε κάποια στιγμή να φάμε κάτι. Και όταν έβλεπα τη μητέρα μου και την αδερφή μου να χαμογελάνε από κάτι που έχω φτιάξει εγώ, έτσι μου πέρασε και εμένα το μικρόβιο της μαγειρικής ότι ο μοναδικός τρόπος μέχρι εκείνες τις μέρες που μπορούσα να κάνω κάποια να χαμογελάει ήταν μέσα στο φαγητό μου. Αυτοί οι άνθρωποι που με μεγάλωσαν, αυτοί οι άνθρωποι που με έχουν κάνει ότι είμαι σήμερα, οφείλω τα πάντα σε αυτούς. Η πρώτη φορά που ένιωσα τον πατέρα μου να πιστεύει σε μένα ήταν όταν μπήκα στο σχολείο μαγειρικής. Όταν του υποσχέθηκα και του έδωσα το λόγο μου ότι ρε πατέρα, έχεις χαλάσει ένα γάρο λεφτά για μένα. Και εγώ με τη σειρά μου, εφόσον μου έκανες το χατήρι και με βάλεις στο σχολείο μαγειρικής, ό,τι κάνω από εδώ και πέρα είναι αφιερωμένο σε σένα και στη μαμά. Και είναι πράγματα τα οποία. Και είναι τα πράγματα τα οποία πολλές φορές τα μαγειρεύω, τους βλέπω μέσα στα φαγητά μου, στις γεύσεις μου, βλέπω τη μάνα μου, βλέπω τη γιαγιά μου, ακούω την αδερφή μου, ακούω τους φίλους μου. Υπάρχει και αυτός ο χαρακτήρας στο Γιάννη. Μπορεί να φαίνομαι σκληρός, μπορεί να φαίνομαι ό,τι και αυτά, αλλά κατά βάθος είμαι ένα ευαίσθητο παιδί. Το κλάμα με συγκινεί τα μάλα. Δεν μπορώ. Δεν έχω και κανένα μαντίλι να του δώσω να σκουπιστεί.